Πώς θα συντεύξεις μαζί. Λοιπόν, θα πέσουνε κορμιά, αγαπημένε μου Νίκο Γεωργιάδη. Ωραίο θέμα. Θα πέσουνε κορμιά στη showbiz. Και όταν λέω θα πέσουνε κορμιά, εννοώ ότι θα πέσουνε κορμιά στη θάλασσα στο επόμενο βίντεο που ακολουθεί. Ένα θέμα το οποίο αγαπάτε πάρα πολύ στο περιοδικό. Και αναφέρομαι στα κορμιά των επωνύμων, των κυρίων της showbiz, όπου με τα μαγιό του κάνουν εντυπωσιακές εμφανίσεις στη θάλασσα και μας κόβουν την ανάσα. Το δικό σου αγαπημένο ποιο είναι? Το δικό μου αγαπημένο. Ναι. Γυναικείο. Γυναικείο, ναι. Γυναικείο, ποιο κορμί μου αρέσει, ρε παιδιά. Σελένης Πετρουλάκη. Ελένη Πετρουλάκη. Λένε κάποιες ότι είναι πολύ γυμνασμένη. Δεν ξέρω αν συμφωνεί η παρέα. Θα μπορούσε να γίνει έτσι. Είναι τέλειο. Θέλω να πάμε να δούμε το βίντεο και μετά θα τα σχολιάσουμε παρέα και θέλω να μας αποκαλύψεις έτσι και διάφορα μυστικά του πόσο τελικά πειράζονται ή δεν πειράζονται τα κορμιά ή όχι. Και δεν πιστεύω να μην έχετε βάλει τη Ελένη Πετρουλάκη τώρα που το σκέφτομαι μέσα το βίντεο. Αχ, θα σας τσακίσω. Τέλος πάντων, πάμε να το δούμε. Επιστρέφουμε, Νίκο, δέστε με προσοχή. Το καλοκαιράκι έχει φτάσει, οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν και τα διάσημα κορίτσια φορούν τα μαγιό τους και επισκέπτονται τις παραλίες με σκοπό να δροσιστούν και να αποκτήσουν το τέλειο μαύρισμα. Η Έλενα Παπαβασιλείου είναι ίσως από τα κορμιά που οι θαμώνες της ξαπλώστρας δεν χορταίνουν να κοιτούν. Με μαγιό ποτέ ολόσωμο και ποτέ μπικίνι, είναι από τις πρώτες που ξεκινάει τα μπάνια από νωρίς, αφού από ό,τι φαίνεται λατρεύει τη θάλασσα. Η Όλγα Φαρμάκη θεωρείται από το αντρικό κοινό το κορίτσι πειρασμός, αφού όντας μελαχρινή δεν προσπαθεί και ιδιαίτερα να μαυρίσει. Τα πολύχρωμα μπικίνι της πάνε, γι' αυτό και τα προτιμά άλλωστε. Η Ελένη Φουρέιρα σίγουρα γίνεται αντιληπτή με το που φτάσει στην παραλία, αφού την προδίδουν τα μαλλιά της. Με αναλογίες που κόβουν την ανάσα, η τροπική Ελένη κλέβει τα βλέμματα των αντρών και γίνεται η αιτία που εμείς οι γυναίκες θέλουμε να ξεκινήσουμε δίαιτα. Η Ελευθερία Ελευθερίου είναι η πετήτη εκδοχή των καλλίγραμμων γυναικών. Μικροκαμωμένη μεν, κορμάραδε. Άλλωστε, μην ξεχνάτε πως τα ακριβά αρώματα μπαίνουν σε μικρά μπουκαλάκια. Η Μαριάντα Πιερίδη είναι πραγματικά από τα κορίτσια που κοιτώντας την νομίζεις ότι πραγματικά δεν σταματά ποτέ τη γυμναστική. Οι γραμμώσεις της μας αφήνουν με το στόμα ανοιχτό, ενώ εκείνη δεν φαίνεται να νοιάζεται και τόσο που τα περισσότερα αντρικά βλέμματα είναι στραμμένα πάνω της. Η Έλενα Παπαρίζου αγαπά πολύ τη θάλασσα καθώς επίσης και τα θαλάσσια σπορ. Οι καμπύλες της είναι αυτό που μας παραπέμπει σε λατίνες θέες και εμείς απλά ζηλεύουμε την άνεσή της, ακόμη και αν τσιμπολογώντας έχει πάρει λίγα κιλά παραπάνω. Η γογό μας Τροκώστα κάθε καλοκαίρι μας εκπλήσει ευχάριστα. Ό,τι μαγιό κι αν επιλέξει της πάει τέλεια αφού διαθέτει ένα κορμί με καμπύλες μόνο εκεί που χρειάζεται. Όλα τα μαγιό την κολακεύουν αφού δεν υπάρχουν ατέλειες στο κορμί της. Η Φέη Σκορδά ίσως στις ελληνίδες μαμάδες να μοιάζει εξωγήινη. Το κορμί της δεν προδίδει ότι η ίδια έχει γίνει μανούλα, αφού τα καλλίγραμμα πόδια της και η σφιχτή κοιλιά της είναι πολύ καλύτερα από 20χρονης. Καταραμένο DNA. Η Σύση Χριστίδου ξέρει τι σημαίνει καμπύλες. Η γνωστή παρουσιάστρια ξέρει να υποστηρίζει τη θηλυκή της πλευρά χωρίς να προσπαθεί να γίνει κάτι που δεν είναι. Είναι καθαρό αιμοθηλικό και το χαίρεται. Η Έλλη Κοκκίνου τα καλοκαίρια θέλει πολύ να μην γίνεται αντιληπτή από τους παπαράτσι και έτσι επιλέγει πιο απόμερες παραλίες. Παρέα με το γιο της τις περισσότερες φορές χαίρεται τον ήλιο και τη θάλασσα. Η Έλλη είναι μια σεξι μαμά χωρίς να προσπαθεί γι' αυτό. Η Κατερίνα Καινούριου, το τρίτο μέλος της εκπομπής «Δέστε τους», διαθέτει ένα καλλίγραμμο κορμί, χωρίς όμως να προσπαθεί να δείχνει μοντέλο. Αγαπά το φαγητό, αλλά ξέρει τα ωριά της και έτσι διατηρεί τη σιλουέτα της σε σταθερά επίπεδα. Η Σάσα Σταμάτη μόλις φέτος μας αποκάλυψε το μοντελίστικο κορμί της. Ιδανικές αναλογίες, ιδανικές καμπύλες. Σήμερα, φορώντας το μαγιό της, είναι άλλος άνθρωπος. Η Κατερίνα Στικούδη γυμνάζεται πολλές φορές. Διαθέτει ένα κορμί το οποίο φροντίζει και δεν παραμένει. Γι' αυτό οι περισσότερες γυναίκες όταν επισκέπτονται το γυμναστή τους ζητούν να γίνουν Στικούδη. Η Κατερίνα έχει σώσει πολλά γυμναστήρια από την κρίση.
με τζίνι, δούξα. Το δικό σου αγαπημένο ποιο είναι? Έχω ένα καινούριο αγαπημένο, το οποίο το φιλοξενήσαμε κιόλας στο OK αυτής της εβδομάδας και δεν το έχετε βάλει στο βίντεο. Είναι και τόσες πολλές οι ωραίες Ελληνίδες. Ωραίος λαός τελικά, έτσι όπως το βλέπεις αυτό το βίντεο. Καλή παραγωγή. Έχουμε κάποιο πράγμα. Μου αρέσει, παιδιά, πάρα το σώμα αμαριλίδας. Εξαιρετικό. Και πάρα πολύ γυμνασμένο. Νομίζω ότι αυτή η κοπέλα έχει τα πιο πίστια καταρχάς στην εμφάνεια showbiz. Δηλαδή πραγματικά τώρα που είδα αυτές τις φωτογραφίες. Τώρα τη Μαριάντα. Ναι, και η Μαριάντα έχει πάρα πολύ, γιατί γυμνάζεται πολύ. Αλλά νομίζω ότι οι αναλογίες της σελίδας αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι είναι καλύτερες που έχω δει. Δηλαδή έχω πάρα πολύ την προσέγγιση. Βέβαια πέρασε τέτοια εποχή. Νίκο εκεί που είχε θράψει και όλοι μιλάμε. Μας ήταν η Βασιλείου. Η Έλενα. Γίνει θράψη. Βασιλείου δεν είναι τυχαίο που ψηφίζεται με την Κατερίνα Στικούδη πάντα προς θέσεις, ξέρεις, στις λίστες με τις πιο σεξι Ελληνίδες. Κολλά στην Έλενα, θέλω να ρωτήσω κάτι. Ποιες από αυτές τις κυρίες, όταν ξέρουν ότι υπάρχει φωτογραφικός φακός που τις έχει έτσι απαθανατήσει με μαγιό, σε παίρνουν τηλέφωνο και σου λένε πρόσεξε, κάνε με, δείξε με, κόψε με, φτιάξε με, κλήτρωσέ με. Το αστείο ξέρεις ποιο είναι, Λεωνόρα, ότι πολλές φορές αυτές που έχουν το μεγαλύτερο άγχος είναι αυτές που δεν έχουν καμία ανάγκη από ρετούς. Δεν ξέρω πώς το εξηγείτε αυτό. Δηλαδή, ανασφάλεια. Όσο πιο ωραία είσαι, καμιά φορά σου δημιουργεί έτσι πιο έντονη ανασφάλεια, γιατί ακριβώς είναι κάτι που λένε για σένα συνέχεια. Αλλά θέλω να σας πω επίσης ότι έτσι όπως ανέφερες και εσύ την Ελένη Πετρουλάκη, που είναι μια γυναίκα που έχει πατήσει τα 40 και βάζει κάτω πάρα πολλές εικοσάρες, έχουμε και άλλα τέτοια παραδείγματα. Δηλαδή, είναι πολύ εντυπωσιακό ότι πια οι γυναίκες μετά τα 40 προσέχουν πάρα πολύ το σώμα τους. Δηλαδή, βλέπαμε χθες την Δέσποινα Βανδύ που έκανε και γυμναστική με την Δέσποινα. Έλεγε... Το βίντεο κλιπ από το νησί, το είδατε με το μαύρο μπικίνι, ας πούμε, δηλαδή το σχολίασαν όλοι, καταπληκτικό κορμί. Έλεγε η Δέσποινα και γέλασα πάρα πολύ για το ρετούς. Λέει, εννοείται ότι πρέπει οι γυναίκες που διαβάζουν τα περιοδικά να μην λένε πω κοίτα κορμί που έχει Βανδύ, κοίτα κορμί που έχει τάδε, γιατί σε όλες μας κάνουν μια επεξεργασία. Και αυτό είναι αλήθεια, έτσι δεν είναι? Όλα τα κορίτσια εδώ δεν είναι λίγο επεξεργασμένα? Στο okay, μπορώ να σου πω ότι κάνουμε όσο το δυνατόν λιγότερη επεξεργασία, γιατί δεν θέλουμε να απέχει από την πραγματικότητα, να φαίνεται ένα κορμί που είναι σαν κέρινο ομοίωμα. Δεν το θέλει κανείς αυτό. Ας πούμε, τώρα που παίξατε κάποια πλάνα της Δούκισσας νομικού, η Δούκισσα έχει υπάρξει πολύ πιο αδύνατη. Εμένα μου αρέσει που τη βγάλαμε έτσι με λίγο καμπύλες, τέλος πάντων. Και είναι πιο σεξι έτσι. Νομίζω ότι και στους περισσότερους άντρες αρέσουν οι καμπύλες. Δεν του αρέσει. Βέβαια. Του άντρα ένα τελείως flat σώμα σαν σανίδα. Γι' αυτό σου λέω και για την Έλενα την Παπασίλειου, γιατί η Έλενα είναι μεν γυμνασμένη, αλλά δεν είναι το αδυνατό γυμνασμένο, έχει τις καμπύλες της. Ναι. Να βάλουμε μόνο τέλεια στην κουβέντα μας, γιατί πρέπει να πάμε εκτάκτως στο Θέμη. Βεβαίως.